Βασίλης Καραμάνης λέγομαι. Είμαι ο πρόεδρος εδώ στην κοινότητα Δόξας. Είμαι τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα. Μας ήρθε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ξαφνικό, δεν ήξερε κανένας τίποτα, άγνωστο. Δεν έχει ρωτηθεί κανένας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο να δείτε. Εάν έχετε πάρει λίγο την περιοχή να δείτε τι είναι εκεί πέρα. Είναι Παρθένο, είναι ελαιοκαλλιέργειες, είναι μια μεγάλη ρεματιά, μια χαράδρα από κάτω η οποία οδηγεί στο μεγάλο κεφαλόβρυσο που λέγεται Θρασίμι, το οποίο από εκεί παίρνει νερό, υδρεύεται το Τουμπίτσι. Ποτίζονται κάποια στρέμματα κάμπου. Είναι ακριβώς δίπλα στην Εθνική Οδό. Είναι απέναντι, αν πάμε στη βεράντα του σπιτιού μας εδώ, σε οποιαδήποτε βεράντα πάμε εδώ στο χωριό και δούμε, θα δούμε ότι είναι ακριβώς η ρεματιά που έρχεται από κάτω, ό,τι μυρωδιά, ό,τι αυτό είναι, είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό και ό,τι μυρωδιά υπάρχει από εκεί, το επόμενο είναι ότι θα έρχεται όλο προς το χωριό. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ βιαστική κίνηση. Δεν ρωτήθηκε κανένας. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να περπατήσει. Όλο το χωριό εδώ πέρα είναι ανάστατο. Όλοι είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Θα στήσουμε αντίσκηνα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ο δήμαρχος, στο Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίσαν αυτό το πράγμα, θα μας βρουν μπροστά τους. Θα πρέπει να βρουν ένα χώρο διαφορετικό. Η Γορτινία έχει τόσα μέρη τα οποία είναι, πώς να το πω, που δεν καλλιεργούνται, που είναι μακριά από δρόμους, από ανθρώπους. Θα μπορούσαν να βρουν ένα ωραίο σημείο, λίγο απόμερα, και να το πάνε εκεί πέρα. Περιμένουν τώρα να τους κάνουμε εμείς πρόταση. Εμείς δεν θα μπούμε στην αντιπαράθεση ούτε με το Καλλιάνι, ούτε με το Τουμπίτσι. Βέβαια, είμαστε όλοι στο να μην γίνει στην περιοχή μας, αλλά θα έρθουμε αντιμέτωποι με το Σταυροδρόμι, με το Βυζίκι, με το Πρωτοικονέρι. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα χωριά. Αυτό είναι δουλειά δική τους και θα πρέπει να το ψάξουν, να βρουν ένα άλλο μέρος και να μην μας βρίσκουν μια δικαιολογία ότι πρέπει, λέει, να είναι κοντά στην Εθνική Οδό για να έχει εύκολη πρόσβαση στην Ταλίκα. Όταν κάνουμε ένα τέτοιο έργο, υπολογίζουμε και πού θα γίνει και πού είναι πιο εύκολο και όλα. Αλλά το να γίνει ένα κοστολόγιο, να τραβηχτεί η Ταλίκα ένα χιλιόμετρο μέσα από τον κεντρικό δρόμο, θεωρώ ότι είναι μέσα στα πλαίσια, τέλος πάντων, του να γίνει κάποιο σοβαρό έργο. Γιατί πρέπει να γίνει, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει. Το ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια, αλλά θα πρέπει να βρουν άλλη λύση. Ο χώρος εκεί πέρα που πήγαμε και τον επισκεφτήκαμε είναι μια παρθένα περιοχή, αλλά βλέπουμε ότι έχει σκουπίδια εκεί στο σημείο αυτό. Ναι. Αυτό θα μπορούσε ο Δήμος, αντί να το κάνει σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, να το αξιοποιήσει, να γίνει ένας χώρος αναψυχής για τους νέους ανθρώπους της περιοχής, εδώ μιας που είναι και κοντά το ένα χωριό με το άλλο. Βεβαίως και θα μπορούσε και εκεί στο σημείο, αν είδατε, υπάρχει ένα πέτρινο γεφύρι, πετρόχτιστο, δεν ξέρω πόσων ετών είναι. Ο σύλλογός μας έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες προκειμένου αυτό το γεφύρι να γίνει προσβάσιμο και να είναι από τον κόσμο επισκέψιμο. Πάνω ακριβώς από το γεφύρι, στα 100 μέτρα, υπάρχει μια πέτρινη βρύση με καρούτες. Πίνανε ζώα και άνθρωποι από αυτή τη βρύση, η οποία πρέπει να είναι το 1800, δεν ξέρω πόσο. Όλα αυτά που σας λέω είναι, μπορούσαμε να τα πάμε να τα δούμε αν θέλετε. Εκεί που υπάρχουν τα σκουπίδια, παλιότερα που δεν υπήρχαν, πες το που μαζεύανε εδώ τα σκουπίδια, σκουπιδιάρες, χωματερές, ο κόσμος δεν είχε που να πετάξει σκουπίδια και πέταγε κάποια σκουπίδια. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα σκουπίδια έπρεπε ήδη να έχουν μαζευτεί, να μην είναι εκεί πέρα. Και φυσικά, αν υπάρξει τρόπος και μας δώσουν χρήματα για τέτοια δουλειά, θα ήταν πιο ευχάριστο από το να μας κάνουν σκουπιδότοπο από αυτό το πράγμα που είναι να γίνει τώρα εκεί πέρα. Στην παιδική χαρά του χωριού και να σας δείξω τη χαράδρα που είναι στο σημείο που φαίνεται το σημείο που θα ρίξουν τα σκουπίδια. Θα τα βλέπουμε δηλαδή, θα έχουμε ωραία ώρα τότε εμείς από εδώ να μας τα ρίξουν και θα τους ευχαριστούμε πάντα. Έχει υποβαθμιστεί η κάτω Γορτινία, αυτό θα ήταν κάτι ακόμα, θα μας το βάλουν και δίπλα στον εθνικό δρόμο να μας υποβαθμίσουν λίγο ακόμα. Θα μας εξαφανίσουν δηλαδή από το χάρτη μια και καλή. Να τελειώνει η κατάσταση. Αν θέλετε να σας δείξω να δει ο Δήμαρχος τα προβλήματα, ας δούμε λίγο πάνω τον μπάσκετ από εκεί που υπάρχουν χίλια προβλήματα. Σας θα μας δείξει άλλα προβλήματα και αυτό νομίζω ότι πρέπει να βρει άλλη λύση και όχι να είναι εδώ πέρα στο χώρο μας. Το μπάσκετ είναι εδώ, σπασμένα κάγκελα, διαλυμένα. Στη Δόξα έρχονται κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον 200-300 παιδιά. Εδώ απάνω αυτό το γήπεδο μπάσκετ γεμίζει, ασφυκτικά γεμίζει και εμείς δεν έχουμε πλέγματα εκεί πέρα, θα έρθουν τα παιδιά να βγάλουν τα μάτια τους. Τι άλλο να πω, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, μας ήρθε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο τώρα με τις αποφάσεις αυτές.
Έχω ετοιμάσει μια. Έχω κάνει ένα προσχέδιο μια. Όχι, όχι για πρόταση, για να κάνω μια επιστολή στον κύριο Περιφερειάρχη, στον Αντιπεριφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρω όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Θα το βάλουμε και στι τοπικέ εφημερίδε, θα το παλέψουμε, θα μα βρουν μπροστά του, θα βρουν αντίσκηνα, θα βρουν ό,τι δεν μπορούν να φανταστούν. Τι να τα κάνει στα σκουπίδια, ρε Καρδούλα, εκεί. Πιάνε σκουλίκια μέσα, ρε Καρδούλα, τι να τα κάνουμε. Σκουλίκια πιάνε μέσα και διαμαρτυρώ. Εγώ έχω ζωντανά. Και όταν πάει το ζωντανό μου και ρίξει μια κοπριά εκεί πέρα, μου φέρνουν το υγειονομικό. Γιατί στα σκουπίδια δεν έρχεται το υγειονομικό να βρει τα σκουλίκια που είναι χάμου στην πόρτα σου. Θα φέρουν, λέει, θα γίνει σταθμό μεταφόρτωση, λέει, εδώ κάτω στο γεφύρι, για να παίρνουν τα απορρίμματα του Δήμου Κορδινία. Καλά, κρασάπεση. Εδώ ολοφόρου μα δίνουν, αδερφέ. Φόρους. Μας δίνει μια δραχμή το κράτος και τυράει με ποιον τρόπο να μας την πάρει πάλι. Τι να κάνουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς σαν πολίτες δηλαδή. Κατάλαβες. Πώς θα γίνει δηλαδή. Σε έβγαλα πάνω σε, να με κυβερνήσεις και να με κάνεις πως όχι, θα αντιδράσω κι εγώ. Πώς θα γίνει δουλειά. Μαζευτήκαμε όλοι, ταμπουρωθήκαμε όλοι εκεί και ρίνουμε φόρους. Ναι, ρε Καρδούλα, εκεί να τα ακούσουνε. Όχι, να μην τα φέρουν τα σκουπίδια, τα πάρουν τα σκουπίδια τους. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Θα μολυνθεί, πιστεύετε, η συγκεκριμένη περιοχή που θα τα πάνε. Τι θα κάνει, δεν θα μολυνθεί. Πού θα πάνε στα ηλιοστάσια, πού θα πάνε στα νερά, πού θα πάνε. Τα ακούσαμε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Αντιδράσετε για αυτό το οποίο. Ποιος το είπε που δεν αντιδράσουμε, δεν αντιδράσουμε, θα κάτσουμε. Θα είναι έτσι κακό για την περιοχή εκεί πέρα να γίνει μεταφόρτωση. Αφού είναι 500 μέτρα από το χωριό. 500 μέτρα. Αυτό είναι παράλογο που κάνουν. Δεν υπάρχει μέρος πουθενά να πάνε να ρίξουν τα σκουπίδια. Δεν ξέρω. Είσαι σε αγανάκτηση όλος ο κόσμος από το σκουπίδι. Εννοείται πια δεν το ξέρετε. Εσύ είσαι μορφή στο σπίτι σου τα σκουπίδια, θα αγανακτήσει. Βέβαια. Να μην βάλουν τίποτα εδώ. Το χωριό μας πάει, θα καεί, θα βουλιάξει μπίτι. Θα μας φάει βρούμα. Σκουλίκια και όλα τα πάντα. Τα νερά κάποιοι πήγαινε ο κόσμος του μπίτσι εδώ, εκεί, αυτά τι θα κάνουμε. Μακριά από εδώ. Μακριά από εδώ και όποιος θα έβγαλε αυτές τις καινούργιες μεθόδους από το 12 είναι. Αυτές οι υποθέσεις του Γιαννόπουλου. Μακριά. Αυτό έχουμε να πούμε. Όχι μπίτι μακριά. Να εξαφανιστούν μπίτι. Πιστεύετε εδώ στο Δόξα θα επιβαρύνει το περιβάλλον η περιοχή? Πολύ. 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 Πάρα πολύ. 100 μέτρα είμαστε. Για όνομα. Ευθεία στα 100 μέτρα είμαστε. Στην ευθεία. Επιτρέπετε τώρα εδώ πέρα και από κάτω πίνουμε νερά και όλα. Πηγές να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ηλιοστάσια, τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα γίνει χαμός εδώ από εμάς. Θα γίνει χαμός. Θα κατέβει η Δόξα όλοι κάτω. Όλοι η Δόξα κατέβει. Αθηναίοι και Πυριώτης όλοι εδώ θα μαζευτούμε. Άμα φέρουν σκουπίδια εδώ. Κακός. Θα τα πάνε εκεί που τους υπόδειξε ο συμπατριώτης από τον Τζίπολη, στη Χωτούζα, στον Τράτσα το σπίτι, αριστερά πάνω στη Χούνη. Εκεί είναι, είτε πηγή υπάρχει, και είναι και μακριά από τον δρόμο. Δεν μολύνει δηλαδή το περιβάλλον. Εδώ πέρα που λέγανε να κάνουν στην Κέτανη, εκεί πάει η πανίδα, η χλωρίδα. Είναι τέσσερις πηγές. Το, από το Θρασιμόρεμα πίνει το τουμπίτσι νερό. Πώς θα γίνει εκεί. Αδύνατο εκεί. Άσο ότι είναι και χάτω στον δρόμο. Δηλαδή περνάνε, ακλίνουν τα παράθυρα, τα μάξια που θα περνάνε. Τουρίστες, λεωφορεία κτλ. Και είναι και ένα ιστορικό γεφύρι που μπορεί να γίνει ένα σχόλιο. Βεβαίως είναι. Ναι, μνημείο το γεφύρι. Αυτό είναι μνημείο. Δεν κάνει εκεί πέρα παντού. Είναι χάμος στον δρόμο. Δεν έχει κόσμο. Λεωφορεία. Το νερά που κάτω από το τουμπίτσι είναι. 30 σπίτια εκεί πέρα, από το οποίο παίρνουν νερό από εκεί. Τα σκουπίδια είναι αντικοινωνικά εκεί πέρα. Θα μας πιάσει χολέρα, θα φυσά αέρας και θα έρχεται εδώ. Αλλού δεν υπάρχει κατάλληλο μέρος να πάνε τα σκουπίδια. Αυτό ξέρω να πω. Ότι δεν πρέπει να πάνε εκεί. Πιστεύετε ότι εκεί πέρα ο χώρος πρέπει να διαφερθεί ο Δήμος, να το κάνει ένα χώρο αναψυχής για τους νέους, μιας που έχει και ένα γεφύρι ιστορικό? Εκεί είναι κεντρικός δρόμος. Εκεί περνάνε ξένοι. Εκεί πιο κάτω έχει σπίτι ο Τσίτσος. Δεν μπορεί να είναι τα σκουπίδια εκεί. Το θρασίμι που λέμε εμείς, που έχει το νερό την πηγή, το τουμπίτσι είναι 30 σπίτια που είναι νερό.
Δεν νομίζω να είναι καλό αυτό, το βρήκαν τόσο εύκολο. Θα αντιδράσετε κάτι και εσείς εδώ. Πώς θα αντιδράσουμε. Αυτά είναι μπαλώματα. Αν δεν γίνει κεντρικό σχεδιασμό. Και με αυτό που πάνε να κάνουν, πάνε να κρύψουν διαπίσω από αυτό που κρύβεται την τέρνα. Και να βάλουν τον ιδιώτη, τους πολίτες να τους ξοπληρώνουν. Αυτό ξέρω εγώ μόνο. Θα αντιδράσετε εσείς κάτι και εδώ πέρα τη περιοχή. Να αντιδράσουμε, πού να αντιδράσουμε. Άμα δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει πλαίσιο για να αντιδράσουμε. Εντάξει, κάπου πρέπει να πάνε τα σκουπίδια. Αν δεν γίνει κεντρικό σχεδιασμό, τώρα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα. Και θα βάλουν τον έναν δημότη να τσακωθεί με τον άλλον. Γι' αυτό ο Δήμος πρέπει να κάνει κεντρικό σχεδιασμό και να με επιστημονικό αυτό και πώς να το πω εγώ, τώρα δεν είμαι ειδικός. Ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση εδώ πέρα. Εδώ έχουμε πηγές, εδώ έχουμε λεωστάσια. Καταλάβατε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα αντιδράσετε κάτι και σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Ασφαλώς. Θα δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Τι αντιδράσουμε μόνο. Ο πρώτος που θα μπει μπροστά για να τον σκοτώσετε θα είμαι εγώ, Ζώης Δημόπουλος. Θα αντιδράσουμε όλοι. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εδώ τα μεγαλύτερα ελαιοστάσια εδώ πέρα το χωρί μας είναι και γύρω-γύρω. Και οι πηγές. Έχουμε και τις πηγές πιο κάτω. Και από τις πηγές αυτές παίρνουν χωριά νερό. Είναι ο κόσμος νερά. Καταλάβατε. Και δημόσιο δρόμο εκεί πέρα. Τι γίνεται εκεί, θα βάλουν χωματερή, θα το κάνει. Γίνονται αυτά. Εδώ βρήκανε δηλαδή. Λέγομαι Γιάννης Μητράκος, συνταξιούχος του ΙΚΑ. Και είστε προσωρινός. Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνους. Της προσωρινής. Προσωρινής, ναι. Για επειδή μας έχετε μαζέψει κάποιες υπογραφές για το θέμα των. Είναι γύρω στις 120 υπογραφές. Ναι, ναι. Ναι. Μόλις ενημερωθήκατε γι' αυτό, κάνατε μία. Αντιδράσαμε γιατί δεν είναι σε σημείο σωστό. Και έτσι η πρώτη σας ενέργεια ποια ήταν. Η πρώτη ενέργεια ήταν να αρχίσω υπογραφές και να ιδιοποιήσω ορισμένους ανθρώπους που ξέρουν πιο πολλά από μένα. Ναι. Εδώ στη Δόξα. Και στη Δόξα και στην Αθήνα. Οι οποίοι πραγματικά κινητοποιήθηκαν να μου. Και πόσα άτομα έχουν υπογράψει. 120. Τόσο πολύ. Ναι. Αυτό θα πάτε, θα επισκεφτείτε η επιτροπή αυτή. Θα πάτε στο Δήμο, στο Δήμαρχο να του μεταφέρετε. Την Κυριακή που έρχεται θα κατέβω από την Αθήνα. Την άλλη Κυριακή, όχι αυτή. Θα κατέβω από την Αθήνα. Θα γενική συνέλευση. Θα μαζευτούν σε ένα από τα δύο καφενεία του χωριού. Θα εγκρίνει ένα ορισμένο ψήφισμα. Και από εκεί θα τα αναλάβει η καινούρια επιτροπή που πιστεύω είναι ο γιατρός ο Θάνος. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Ο Τσίτσος ο Νίκος και κάποιοι άλλοι να μου. Και θα αναλάβουν αυτοί από εκεί και πέρα. Πόσο σημαντικό είναι η περιοχή εκεί πέρα για εσάς, τους ανθρώπους, τους κατοίκους εδώ. Είναι ο πνευμόνας. Η δόξα λέγεται το μπαλκόνι της Γκορτινίας. Το μπαλκόνι της Γκορτινίας λέγεται η δόξα. Είναι κρίμα σε αυτή τη βλάστηση να τη χαλάσουμε να μην γίνουν. Έχει πολλές επιπτώσεις το έργο που θέλει να κάνει ο Δήμαρχος εκεί κάτω. Το περιβάλλον, την υγεία, το ελαιόλαδο. Πυρκαγιές να μου δεν μας οικειάται γιατί το ρεύμα θα είναι υψηλή τάση και θα έχουμε συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε την πυρκαγιά. Το κυριότερο από όλα, εγώ φοβάμαι την πυρκαγιά. Προσωρινή διαμαρτυρία. Και εδώ του λέμε του κύριου Δημάρχου, δεν θέλουμε να φύγουμε από τα σπίτια μας. Και θα αγωνιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα, γιατί θεωρούμε άδικη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορτινίας.